Αμήν, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και για αυτή την ημέρα, για τα ωραία μηνύματα που ακούμε. Θα ήθελα και εγώ να διαβάσω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, σελίδα 1100, κεφάλαιο ΚΑΑ. «Και είδων ουρανό νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδων την πόλην την Αγίαν, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφη και κοσμημένην δια των άντραν αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει με ταυτόν, και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν Θεός αυτόν, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στο διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη την γεωμένη με πυρ και θείων, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Αμήν. Σήμερα οι άνθρωποι, όπως ακούσαμε και πριν, γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού. Χριστός δεν γεννήθηκε την 25η Δεκεμβρίου. Αυτό οι άνθρωποι το βάλανε, νομίζω πολύ, πολύ νωρίτερα γεννήθηκε. Αλλά έχουν και αυτοί τα συμφέροντά τους. Γιορτή, γιορτάζουν τα παιδιά, τα δώρα που ακούσαμε. Στην γέννηση του Χριστού, μέσα στην καρδιά μας, δεχτήκαμε κι εμείς ένα πολύ μεγάλο δώρο, τη σωτηρία των ψυχών μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό, να ξέρετε. Όταν ήρθε η στιγμή που η καρδιά μας δέχτηκε τον Ιησού Χριστό, τη στιγμή αυτή γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών, λέει. Ξεκινάει από εδώ, από αυτή τη ζωή και είναι μέσα μας. Ήδη παίρνουμε μέρος και εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί να μείνουμε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, ένας άνθρωπος που Θεός ήταν και έγινε άνθρωπος και έκανε μοναδικά πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μοναδικά πράγματα, αδελφοί. Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε από παρθένο με θεϊκό σπέρμα. Κανένας άνθρωπος δεν εργάστηκε τόσο τέλεια αυτό το τέλειο σωτηριακό έργο. Και εμείς εργαζόμαστε όλοι, άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, σαν τον Ιησού Χριστό κανένας. Κανένας άνθρωπος δεν έκανε αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Δεν πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά, έμεινε τρεις μέρες, ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει λόγω της αναμαρτησίας του. Αναστήθηκε, κανένας άνθρωπος δεν αναστήθηκε, αδελφοί. Κανένας άνθρωπος δεν διήλθε τους ουρανούς και βρίσκεται τώρα στα δεξιά της δυνάμεως και μεσητεύει υπέρ ημών. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το όνομα, το γλυκί που ήρθε και μια μέρα σε μας, δεν ήταν 25 Δεκεμβρίου, ήταν μια άλλη ημερομηνία, σε μένα ήταν Ιούνιος, ήρθε και γεννήθηκε μέσα μου, αδελφοί. Ήρθε, γεννήθηκε, μεγάλωσε, όχι ως Θεός, ως σαν βασιλιάς, αλλά σαν ένας φτωχός διδάσκαλος, ο οποίος δεν είχε τίποτα δικό του. Ψάχνω πολλές φορές το Λόγο του Θεού και βλέπω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε τίποτα δικό του. Και τα ρούχα που φορούσε ήταν από κάποιον, αδελφοί. Και όλοι τον υπηρετούσαν πάρα πολύ, βλέπουμε στο Λόγο του Θεού, και οι γυναίκες και οι άντρες τον υπηρετούσαν με τα δικά τους τα υπάρχοντα. Αυτός έκανε το έργο του.
Χαίρομαι πάρα πολύ, αδελφοί, που είχε ένα όραμα ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν τον ενδιέφερε αυτά που θα περάσει. Ήξερε τι θα περάσει. Τα ήξερε όλα ο Ιησούς Χριστός. Με την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή του ήξερε τα πάντα, αδελφοί. Και όμως έδειξε εδώ στον Ιωάννη, στο νησί αυτό που ήταν ο Ιωάννης, στην Πάτμο, του έδειξε, όταν ήρθε σε αυτήν την έκσταση την πνευματική, του έδειξε όσα μέλουσι να γίνουν, λέει, ταχαίως, γρήγορα. Αυτά θα γίνουν, Ιωάννη, και μάλιστα αυτοί οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, αδελφοί. Θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη. Θα το ζήσουμε αυτό. Ο πρώτος ουρανός, όλα αυτά που ζούμε εδώ και αυτή η γη, η πρώτη, αυτή είναι η πρώτη γη που ζούμε και ο πρώτος ουρανός, θα παρέλθουν, θα τελειώσουνε. Θα τα μαζέψει μία μέρα ο Ιησούς Χριστός και θα τα πετάξει, αδελφοί, αυτά. Δεν πρέπει να είμαι δεμένος με αυτό το χώμα. Και περπατούσαμε με έναν αδελφό εχθές και κάναμε βόλτα και συζητούσαμε ότι, αδελφέ, ό,τι και να κοιτάξεις δεξιά σου και αριστερά σου, τα πάντα είναι χωμάτινα. Βλέπαμε τα κτίρια, βλέπαμε ακόμη και τα αυτοκίνητα, τους δρόμους. Πού ζούμε, αδελφέ, σε ένα χωμάτινο κόσμο, ναι. Και εμείς τι είμαστε? Χώμα κι εμείς. Χώμα κι εμείς. Προηγούμενος αδελφός μας είπε για την υπερηφάνεια. Δεν το δέχεται αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Δεν είναι από τον Θεό αυτό. Αλλά βλέπει την πόλη, την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Για να μας πάρει εκείνη την ημέρα και να μας πάει εκεί. Αξίζουμε? Όχι. Αξίζει? Αξίζει. Αξίζει να ζήσουμε αυτή τη ζωή για να κληρονομήσουμε όλα αυτά που ετοιμάζει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στο τρία εδάφιο που διαβάσαμε? Εκεί φαίνεται η πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ήκουσα φωνή μεγάλη, λέει, εκ του ουρανού. Μεγάλη φωνή άκουσε ο Ιωάννης από τον ουρανό. Λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Ο Θεός θα ζήσει με μας. Η σκηνή του Θεού θα είναι με μας, μετά των ανθρώπων. Και αυτή η θέλουση είστε λαοί, λαοί όλοι, από όλους τους λαούς. Και αυτός θα είναι ο Θεός και θέλει είστε με ταυτόν ο Θεός αυτόν. Αυτό θέλει ο Θεός. Μας αγάπησε τόσο πολύ και αποφάσισε με μας τους ανθρώπους να ζήσει εις την αιωνιότητα, όχι για λίγα χρόνια να μας δει ή να έχουμε κάτι το οποίο θα το βαρεθούμε σε λίγο καιρό και θα το... Όχι. Αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο που αποφάσισε ο Θεός να κάνει όλο αυτό, αδελφοί, για να ζήσουμε για πάντα μαζί Του. Διάβαζα ένα εδάφιο, θα ήθελα και αυτό να το διαβάσουμε, αδελφοί, να δείτε, γιατί το σημείωσα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από τον προφήτη Εζεκίηλ, συγγνώμη, από τον προφήτη Ιερεμία. Στη σελίδα 683, δεν χρειάζεται να το δείτε. Όποιος θέλει, είναι το 13 κεφάλαιο και 11 εδάφιο από τον Ιερεμία και λέει, εκεί που κάνει, παρομοιάζει ο Θεός, εκεί με τη ζώνη που λέει, διότι καθώς η ζώνη, λέει, κολλάται εις την οσφή του ανθρώπου, ούτως εκόλλησα είσαι με αυτόν πάντα τον οίκον Ισραήλ και πάντα τον οίκο Ιούδα, λέγει Κύριος, δια να είναι είσαι με λαός και όνομα και καύχημα και δόξα. Όπως η ζώνη που φοράει ο άνθρωπος πάνω του και τη σφίγγει και είναι πάντοτε πάνω του και κρατάει εδώ τα ρούχα και έχει πάντοτε επαφή με το σώμα, έτσι λέει, σας αγαπάω και θέλω να είστε πάντοτε σε μένα. Αλλά δεν υπήκουσαν και έχει παράπονο, βγάζει παράπονο εδώ ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μιλάει για υπερηφάνεια. Υπερηφανεύτηκαν, λέει, ο λαός μου. Υπερηφανεύτηκε ο λαός του Ιούδα και μεγάλη υπερηφανία εν τη Ιερουσαλήμ. Γιατί κάνουν αυτά που θέλουν? Γι' αυτό.
δεν κάνουν το λόγο του Θεού. Και βλέπουμε σε διάφορες χριστιανικές, εισαγωγικά χριστιανικές εκκλησίες, τα πάντα μέσα. Ενώ γνωρίζουμε, διαβάζουμε τον λόγο, όλοι διαβάζουν τον λόγο, θα δούμε και τις μουσικές μέσα και τα δέντρα μέσα και τα φωτάκια και από όλα μέσα, αδελφοί, όλα. Δεν είναι αυτό υπακοή, δεν είναι ειδωλολατρεία, δεν δοξάζουμε πολλές φορές από την ανυπακοή οι άνθρωποι άλλους θεούς. Όλα αυτά συμβολίζουν κάτι, αδελφοί, ότι είναι ξενόφερτα και βάζουμε εμείς μέσα, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει και εκείνο. Δεν πρέπει να φοβηθώ και να αναλογιστώ, μήπως δοξάζω άλλους θεούς, μήπως δοξάζω δαιμόνια, μήπως ο Θεός μου δυσαρεστηθεί με αυτό που κάνω. Γιατί τον ανυπάκουο λαό, τον υπερήφανο λαό, ξέρεις πως τον ονομάζει, ξέρετε πως τον ονομάζει ο Θεός εδώ, ο κακός ούτως λαός, κακός λαός τον ονομάζει. Τι θα πει η υπερηφάνεια? Ό,τι κάνω, ό,τι λέω, πως κινούμε και όλο μου γενικά το περιπάτημα θέλω να φαίνομαι. Και στα πνευματικά, ναι, δυστυχώς και στα πνευματικά, αδελφοί, θα μιλήσω, θέλω να φαίνομαι. Θα περιπατήσω ανάμεσα στο λαό του Θεού, θέλω να φαίνομαι. Θα προφητέψω, θέλω να φαίνομαι. Θα φέρω προσευχή, θέλω να φαίνομαι. Θα πρέπει να τα προσέξω αυτά, αδελφοί. Να προσέξω πάρα πολύ την υπερηφάνεια. Ο κακός ούτως λαός, λέει, αρνούνται να υπακούσουν εις τους λόγους μου και περιπατούσουν εν τας ορέξεσι της καρδίας αυτών και υπάγουσιν οπίσον άλλων θεών για να λατρέψω συν αυτούς και να προσκυνήσω συν αυτούς. Αυτό είναι το παράπονο του Θεού. Θα πρέπει να τον προσέξω. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μας αγάπησε. Είδατε τι μας έχει ετοιμάσει την ουράνια Ιερουσαλήμ. Τι μας περιμένει, αγαπητοί αδελφοί. Εκεί δεν θα υπάρχει, λέει, ούτε δάκρυ, ούτε πόνος. Και όλα αυτά ο Θεός για μας τα ετοιμάζει, αδελφοί. Και αξίζει να του δώσουμε τη δόξα. Έτσι λέει πιο κάτω στο σημείο που διαβάσαμε εκεί στον Ιερεμία. Αξίζει να του δώσουμε τη δόξα, διότι η δόξα ανήκει μόνο σε αυτόν, αδελφοί. Σήμερα οι άνθρωποι γιορτάζουν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά εμείς σαν χριστιανοί παίρνουμε αυτή την ευκαιρία για να ομολογήσουμε, αδελφοί. Για να ευαγγελίσουμε. Τι γιορτάζει σήμερα τον Ιησού Χριστό? Πες μου για τον Ιησού Χριστό. Τι γιορτάζει σήμερα? Ένα όπως όλοι να πάρουμε τα δώρα και αυτά? Όχι, έλα κάτσε να δούμε τι έγινε τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και σήμερα παρατήρησα κάτι. Ήρθαν συγγενείς και χθες ήρθαν συγγενείς στο σπίτι και παρατήρησα κάτι. Συγγενείς που είχαμε να μιλήσουμε χρόνια, 20 χρόνια, έτσι. Γεράσαμε, ασπρίσαν τα μαλλιά μας, αδελφοί. Και αυτό το οποίο παρατήρησα σήμερα με λύπη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλούσα μετά από 20 χρόνια δεν άλλαξε καθόλου, αδελφοί. Και αυτός ασπρίσαν τα μαλλιά του. Και αυτός, η σάρκα του, έτσι όπως το λέει και ο λόγος του Θεού, γερνάει, Αλλά το μυαλό το ίδιο, αδελφοί. Οι απόψεις όπως τότε δεν άλλαξε καθόλου. Και είπα μέσα μου, σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνον εσύ μπορεί να αλλάξεις. Κανένας δεν μπορεί να μας αλλάξει, αδελφοί. Να μιλάμε για τον Χριστό. Ο Χριστός να επισκεφθεί τους συγγενείς μας, να επισκεφθεί τους συναδέλφους μας, τους γείτονές μας, όλους. Για να αλλάξουν, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό παρατήρησα σήμερα και είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Μόνον ο Χριστός μπορεί να αλλάξει και να σώσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Τόσο να αναλάβει και το λόγο του στη συνέχεια, μας χαρίσει ωραία μηνύματα και να μας βάζει πάντοτε τέτοιες μέρες λόγια, ευαγγελιστικά λόγια για να σώζονται οι ψυχές. Γιατί αυτές τις μέρες, αδελφοί, οι καρδιές των ανθρώπων είναι πιο ανοιχτές. Αυτό το περιβάλλον, αυτά τα έργα, τα λαμπάκια, τους κάνει να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για να ακούσουν για το Θεό. Και είναι αυτή η ευκαιρία. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.